Ένα συνέδριο λοιπόν το οποίο γίνεται εδώ στην Κρήτη και αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων και επικεντρωμένο στην ασφάλεια των εργαζομένων στα τεχνικά έργα. Το κάνει η Ομοσπονδία των Σύλλογων Εργαζομένων Τεχνικών Εταιρείων Ελλάδος, Τεχνικών Έργων Ελλάδος. Θα έλεγα την Κρήτη είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Διότι με τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και αυτά που αναμένεται να ξεκινήσουν τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε πολλές χιλιάδες εργαζόμενους στο νησί και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι φορείς οι οποίοι παρέχουν εργασία να προσέξουν για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Δηλαδή είναι ένα ύψιστο αγαθό, όπως ήδη οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην εργασία, όλοι οι φορείς παρέχουν εργασία, το κράτος, οι ιδιώτες, έχουν ιερά υποχρέωση να φροντίζουν στους εργαζόμενους να γυρίζει σπίτι του ασφαλής. Αυτό δεν είναι μόνο ευχολόγιο, γι' αυτό και η σημερινή μερίδα στελεχώνεται από επιστήμονες αρκετών πεδίων, διότι οι όροι όπως είναι ο κίνδυνος, η πηγή των κινδύνων, η αξιολόγηση του κινδύνου, οι παράγοντες κινδύνου και όλα αυτά τα μπορούν να επιστημονικά να διερευνηθούν περαιτέρω. Η πρόληψη, για παράδειγμα, ασθένειες που εμφανίζονται κατά την εργασία, τα οποία δεν καταγράφονται και στη χώρα μας, από ό,τι ξέρω. Όλα αυτά πρέπει να σκύψει η επιστημονική κοινότητα πάνω και να δοθούν λύσεις με την βοήθεια της πολιτείας και όλων των φορέων, σας είπα, που είναι εργόδοτες. Ο ρόλος της περιφέρειας αυτό ποιος μπορεί να είναι ουσιαστικός? Κοιτάξτε, και εμείς απασχολούμε και πέρα από τους εργαζόμενους του οποίους έχουμε και μας ενδιαφέρει εξαιρετικά να διασφαλίζουμε όλη αυτή την ιστορία. Χρηματοδοτούμε σε πάρα πολλά ζητήματα μελέτες διαχείρισης κινδύνου. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε σε επίπεδο Κρήτης τη μελέτη για τη μονάδα Σεβέζο, οι οποίοι λειτουργούν στο νησί, κυρίως είναι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλες δύο μεγάλες μονάδες, οι οποίες εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους σε περίπτωση ατυχήματος. Και σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο παρίσταται σήμερα εδώ και έχει εισήγηση για τα συγκεκριμένα θέματα, πήραμε μια πάρα πολύ καλή μελέτη για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση καλύτερα. Και γενικότερα φροντίζουμε και στις συμβάσεις μας, τις οποίες κάνουμε με διάφορους κατασκευαστές, διότι δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι κατασκευαστές συνήθως. Συνάφονται με συμβάσεις με εργολήπτες κατασκευαστές. Απαιτούμε από αυτούς να είναι προσεκτικοί σε αυτό το τομέα κυρίως. Να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των ανθρώπων. Μετά έπεται η δουλειά και όλα τα υπόλοιπα.